Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας την αντιπολίτευση, κυρίως Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, μου έρχεται στο μυαλό η ευαγγελική ρίση ότι είναι άσπλη και αμόλυτη. Αλλά εγώ θα πω και μια άλλη φράση, μια παροιμία, πάρα πολύ χαρακτηριστική για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης. Χρεοκοπήσατε, ναι ή όχι κύριοι, τη χώρα μας. Φτωχοποιήσατε τις λαϊκές τάξεις. Αναρωτηθήκατε ποτέ, γιατί ο ελληνικός λαός έχει δώσει απαντήσεις, πώς φτάσαμε ως εδώ? Να σας θυμίσουμε, γιατί η υποκρισία σας δεν έχει φραγμούς. Το πελατειακό κράτος, με ρουσφέτια, με παροχές σε ημέτερους και μέσα μαζικής ενημέρωσης, χρωματίσατε τη χώρα με μαύρο. Μαύρα λεφτά, μαύρες μίζες, λαιλασία, δημόσιες συμβάσεις, στην υγεία, στα εξοπλιστικά. Όποια πέτρα συναλλαγής κάνατε ήταν μαύρη. Γεμίσατε τροχτικά το δημόσιο χώρο. Μάθατε το λαό να ζει στο μαύρο, σε αγρότες με χαριστικές πελατειακές επιδοτήσεις, με χαριστικές πελατειακές αποζημιώσεις. Παντού διαφθορά. Ευτελίσατε ακόμα και ιδέες, όπως την αξία του συνεργατισμού. Τρέχουν οι αγρότες να ακούνε συνεταιρισμό μακριά. Υποκρισία λοιπόν στο μεγαλείο. Εχθές, με την πρόκληση τη φασιστική και τραμπούκικη Κασιδιάρη απέναντι στη δημοκρατία, ενώ όλες οι πτέρυγες της Βουλής εκτός των φασιστών συμφωνήσανε στην καταδίκη της φασιστικής ενέργειας, αλλά το βράδυ η Νέα Δημοκρατία, παίρνοντας γραμμή από την ακροδεξιά του κόμματος που αυτή καθορίζει την πολιτική της και συγκεκριμένα από τον Γεωργιάδη, έβγαλε ανακοίνωση, ακούστε, λέγοντας ότι η Χρυσή Αυγή παίζει παιχνίδι με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι ντροπή. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Πάνω στα ρήπαια λοιπόν που αφήσατε και με τα δεσμά των δανειστών, προχωράμε και άλλο στην πορεία που έχουμε χαράξει. Η συμφωνία με τους δανειστές που κυρώνεται αύριο έχει δυσάρεστα μέτρα. Το έχουν πει και οι υπουργοί, όπως και ο Ευκλήδης Τρακαλώτος, αλλά και άλλοι, που αν ήταν στο χέρι μας δεν τα εφαρμόζαμε. Ξέρει ο ελληνικός λαός πώς επιβληθήκανε. Όμως τουλάχιστον καταφέραμε με σκληρή διαπραγματευτική στρατηγική να έχουμε τα αντίμετρα. Σας θυμίζω, συνάδελφοι, πως από το Δεκέμβρη φωνάζατε να κλείσει η αξιολόγηση μόνο με τα μέτρα, και μάλιστα ορισμένοι από εσάς λέγανε να κλείσει με αυτά τα μέτρα που μας φέρανε οι δανειστές και μάλα τόσα, ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων, και καταφέραμε να κερδίσουμε τα αντίμετρα, τα οποία τα λέτε ψευτομέτρα, φερετζές και όλα αυτά. Χρειάζονται, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, άραγε μέτρα για την παιδική φτώχεια που την υπερδιπλασιάσατε στην εποχή των μνημονίων στο 45% της παιδικής υστέρησης? Χρειάζεται το επίδομα μήπως στέγασης, όταν πάνω από το 40% των οικοκυριών πληρώνει το 40%, όπως είπε προχθές ο Ευκλήδης Τρακαλώτος, του εισοδήματός τους? Και μάλιστα είναι για εισοδήματα πάνω από τις 20.000. Χρειάζονται άραγε βρεφονιπιακοί σταθμοί, γιατί με εμάς δίνεται δυνατότητα σε οικογένειες με δύο παιδιά και με εισόδημα 27.000 να έχουν αυτή την κάλυψη με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Επίσης, φέρνουμε διάταξη που φέρνουμε το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και στο κρέας από το 24% στο 13% από 1η Ιουλίου. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα έχουν προσθεθεί στα άλλα, όπως με τους 2.500 εκατομμύρια ανασφάλιστους και με το εγγυημένο εισόδημα που επιβάλαμε. Σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι μοιράσατε το 2014, όταν βλέπατε ότι επελάβνει ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% του ΑΕΠ σε μέτρα.
αλλά όχι όμως από το πλεόνασμα, κύριε Σταϊκούρα, γιατί δεν είχατε πλεόνασμα. Σε εμάς το φορτώσατε αυτό που δώσατε παραμονές των εκλογών του 2015. Υπάρχουν κάποια σήματα όμως, συνάδελφοι. Επέλαβνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πάνω στο άλογο, έτρεχε και εσείς κρυβόσαστε. Με παραμύθια και με χάντρες, οι ηθαγενείς που τους θεωρούσατε ηθαγενείς δεν τσιμπήσανε. Δεν τσιμπήσανε. Βεβαίως. Υπάρχουν τ' άλογο βεβαίως. Αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε και θα παραμείνουμε. Κύριε Μπαλαούρα, συνεχίστε την ομιλία σας και παρακαλώ να μην διακόπτε. Μην διακόπτε. Λοιπόν, είσαι πάρος των επομένων. Υπάρχουν, συνάδελφοι, κάποια σήματα από τις αγορές. Τι γνωστές αγορές. Οι αποδόσεις ομολόγων πέφτουν κάτω από την περίοδο πρώτων μνημονίων. Έρχονται επιστροφές κεφαλαίων από χρήμα που είχε διαφύγει στο εξωτερικό. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οικονομικές εφημερίδες και εχώριες και διεθνείς. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Η βιομηχανική παραγωγή το πρώτο τρίμηνο του 17 σημείωσε αύξηση 9% και από ό,τι φαίνεται με τις προβλέψεις θα συνεχιστεί. Η ανεργία, το μεγάλο στοίχημα για μας. Τον Απρίλιο η απασχόληση αυξήθηκε κατά 126.000 νέες θέσεις εργασίας. Και ποιοτικά στοιχεία πάνω σε αυτό το ζήτημα, ότι το 55% αυτών ήταν πλήρους απασχόλησης. Αντιστράφηκε λοιπόν η κατάσταση που υπήρχε σε σχέση με την ελαστική εργασία, την οποία τη φέρατε εσείς, την υπερδιπλασιάσατε στα χρόνια του μνημονίου σας. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε όμως παρόλα αυτά. Εμείς προσέχουμε και πονάμε πολλές φορές για τις επιπτώσεις της πολιτικής που μας επιβάλλουν. Η συμφωνία με τις μεγάλες δυσκολίες λοιπόν και με τις επιβαρύσεις δημιουργεί ελπίδες. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα ένα λεπτό γιατί με διακόψανε. Δημιουργεί ελπίδες. Δημιουργία για κοινωνικό κράτος. Αναμένεται επίσης συμφωνία και το ξέρετε και αυτό πολύ καλά αν διαβάζετε οποιαδήποτε εφημερίδα για το χρέος. Υπάρχει και το ζήτημα ανοιχτό πόσο νούπο θα έρθει για την ποσοτική χαλάρωση. Δεν είναι για μας success story αυτό, αλλά ανοίγει το δρόμο το δύσκολο για την έξοδό μας στις αγορές. Ένας δρόμος δύσκολος, ο οποίος όμως απαιτεί επενδύσεις, κυρίως για να φέρουμε πίσω τα νέα παιδιά που έχουν φύγει. Στόχο μας και στοίχημά μας για τον ελληνικό λαό είναι να βγει η χώρα μας από την επιτροπία. Κανονική χώρα να γίνουμε πια. Και να σπάσουμε τα δεσμά τις επιθυμίες των δανειστών. Νομίζω ότι θα πάμε καλά προσέχοντας και εφαρμόζοντας μια βαθύτερη πολιτική κυβερνητική σε όλα τα πράγματα. Μη διακόπτε, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Παλαούρα. Αφήστε αυτά τα μνημόνια, τα έχετε κάνει εμείς. Εσείς πέστε μου 7 χρόνια μνημόνια, ένα αντίμετρο που πήρατε. Γεια σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Παλαούρα. Το λόγο έχει ο κύριος Βεζιρόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία και θα ακολουθήσει...